Πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται η κυρία Γιάννα Χατζηδάκη. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα και από μένα. Πολύ καλά, πολύ καλά. Πάμε και λοιπόν... Και ακόμα καλύτερα που μου δίνετε αυτή η ευκαιρία να δώσω το μήνυμα αυτό, το πολύ σπουδαίο μήνυμα, ότι υπάρχει λύση στα προβλήματα του τριχωτού της κεφαλής και όχι μόνο, και τα προβλήματα του δέρματος, της κεφαλής, του σώματος. Οι μυκητιάσεις που έχουμε πει πολλές φορές ότι ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι χωρίς να βρίσκουν λύση. Έχουμε λοιπόν μία αφάρμακη αγωγή και μία λύση η οποία πραγματικά δίνει τα αποτελέσματα στον κόσμο και αυτό είναι το σπουδαιότερο. Να πούμε λοιπόν ότι η Φία Αρχαία θα δραστηριοποιείται στο χώρο το συγκεκριμένο με προϊόντα, φυτικά, φυσικά προϊόντα. Ναι. Χωρίς χημικά, να το τονίσουμε αυτό, το οποίο βρίσκεται λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν εκατομμύρια πολίτες. Πραγματικά, όχι μόνο στην Ελλάδα όμως, κύριε Καμπούρη, αλλά σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή αυτή η αγωγή έπρεπε να είχε πάρει διαστάσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για να πραγματικά να μάθει ο κόσμος και να αγοράσει ένα σαμπουάν ή μία λοσιόν ή μία μάσκα, ανάλογα το πρόβλημα που έχει. Κομμένη και ραμμένη η λύση για τον καθένα. Εδώ είμαστε εμείς, οι γιατροί, εγώ, τα παιδιά μου γιατροί είναι. Είναι δηλαδή μια, θα έλεγα, αγωγή που στηρίζεται από ανθρώπους που ξέρουν. Πάντως, πολλοί τηλεθεατές με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε πόσο ωραίο και πυκνό μαλλί έχει η κυρία Χατζηδάκη. Αν δεν έχει η κυρία Χατζηδάκη πυκνό και ωραίο μαλλί, ποιος θα έχει? Θέλω να σας πω ότι όλοι λένε θα κάνουν τα δικά σας τα μαλλιά. λέει, δεν σας ζηλεύουμε, με την καλή την έννοια. Βεβαίως όλοι θα θέλανε αυτό. Όμως η πρόληψη, κύριε Καμπούρη, δεν έχει μπει στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή, τα παιδιά από την ημέρα που γεννιούνται μπορούν να πάρουν το σαμπουάν, ας πούμε, το pH 5, ένα σαμπουάν, το pH 5, να λούζουν τα παιδιά τους άφοβα. Χωρίς να πει... Ναι, βέβαια. Από την ημέρα που γεννιέται ένα μωρό. Μπορούν να λούζουν τα παιδιά τους κάθε μέρα. Θέλω να σας πω, μια που μου δόθηκε η ευκαιρία τώρα και μίλησαμε για τα μωρά, για τα παιδιά, τα μωρά που γεννιούνται με νινίδα, εδώ επάνω, ένα παχύ στρώμα, σαν λίπος, και βέβαια προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν με λάδι, είναι το πρώτο λάθος που κάνουν οι γονείς. Απαγορεύεται αυτό. Θα πρέπει να πάρουν ένα ανάλογο σαμπουάν και λοσιόν. Τα μωρά υποφέρουν και δεν το ξέρουν οι γονείς. Υποφέρουν από παγούρα, από μια ενόχληση τρομερή. Και τα παιδιά κλαίνε φυσικά όταν ενοχλείται το κεφάλι, από φαγούρα, από πίεση, από μια έτσι άσχημη αίσθηση που έχουν οι άνθρωποι, και οι μεγάλοι και τα μωρά. Πρέπει λοιπόν να συμβουλεύονται οι γονείς εμάς και να τους πούμε να πάνε σε ένα φαρμακείο να πάρουν το ανάλογο προϊόν για να έχουν και την αποφυγή της τριχόπτωσης μετά τα 16. Γιατί μετά τα 16 αρχίζουν τα δεινά, αρχίζουν τα προβλήματα. Θα αρχίσουν να πέφτουν τα μαλλιά και βέβαια ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ψάχνουν τη λύση και όταν αραιώσουν και τα μαλλιά, κύριε Καμπούρη, ψάχνουν το μαγικό φάρμακο που θα τους δώσει... Βλέπετε εδώ. Ψάχνουν το μαγικό φάρμακο που θα τους δώσει πίσω τα μαλλιά τους. Υπάρχει. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει αυτό το μαγικό φάρμακο? Όχι, δεν υπάρχει. Το ψάχνουν, μα δεν υπάρχει. Και φυσικά ψάχνουν να είναι ένα μαγικό, να είναι δηλαδή και ένα τίποτε ίσως. Ούτε να μπουν σε διαδικασία αγωγής. Εδώ που βλέπουμε την αραίωση, η πιο δύσκολη περίπτωση είναι εδώ. Εδώ, η εικόνα αυτή πίσω. Εδώ, στην πίσω περιοχή. Εκεί δηλαδή, τι γίνεται τώρα? Δεν είναι ανάγκη. Απλά κρατάμε τα μαλλιά μας, μία εικόνα που μπορούμε να την διατηρήσουμε. Δεν γίνεται δηλαδή ένα θαύμα. Και η πρόληψη που αναφέρθηκα λίγο πριν, τα λευκά μαλλιά. Για τα λευκά μαλλιά, η αραίωση. Αυτό εδώ μάλιστα μπορούμε να το πετύχουμε. Βέβαια για τη φαλάκρα, επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν αραίωση, θα ήθελα σε μία εκπομπή να είναι αποκλειστικά μόνο για τη φαλάκρα. Μάλιστα. Να δώσουμε δηλαδή μηνύματα. Το μαγικό νερό που είπαμε λίγο πριν εδώ, είναι αυτό. Εδώ λοιπόν έχει γίνει χαμός με αυτό το μαγικό νερό που, που κάνει, ναι, τα άσπρα μαλλιά ξανά στο χρώμα του που είχαμε. Τα μαλλιά μου που... Μπορεί η κάμερα να τα δείξει, είναι τα μαλλιά μου περισσότερο από τα μισά λευκά.
Εγώ θα έπρεπε να βάζω για τα μαλλιά που έχω, δηλαδή αυτά εδώ που βλέπει ο κόσμος, θα έπρεπε να βάζω τρία σωληνάρια κάθε φορά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουμε τη χημεία. Έχουμε κάποια στιγμή το δέρμα διαμαρτύρεται. Σκάει, κάνει πιτηρίδα, κάνει απολέψη, κάνει παγούρα, κάνει πληγές. Ανάλογα τι προϊόν χρησιμοποιεί κάποιος. Αυτό λοιπόν το προϊόν είναι το μαγικό μου νερό. Κύριε Καμπούρη, αυτό είναι. Απλά κάποιος να περάσει τα μαλλιά του. Για τα λευκά μαλλιά έχει μείνει. Για τα λευκά μαλλιά. Για τα λευκά. Το περνάει, νερό είναι. Δεν έχουμε περάσει τα μαλλιά μας με νερό ποτέ. Αυτό είναι. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το προϊόν με αυτά που κυκλοφορούν χρόνια. Λένε, α, θα ξεβάψει στη βροχή, στο λούσιμο. Δεν έχει σχέση. Ενεργοποιεί τη μελανίνη. Δηλαδή, είναι κάτι μαγικό πραγματικά και έχει σωθεί πάρα πολλοί κόσμος. Από το 80 που το φέρω, κύριε Καμπούρη, αν ανοίξω τα τιμολόγια μου από την Ιταλία, έχουν έρθει εκατομμύρια φιαλίδια. Που σημαίνει ότι οι Έλληνες δεν θέλουν τα λευκά μαλλιά. Μα κανένας δεν τα θέλει. Δεν τα θέλει. Κανένας δεν τα θέλει. Ούτε οι γυναίκες θέλουν τα λευκά μαλλιά. Όχι, φυσικά. Και η γυναίκα τώρα αρχίζει πια, γιατί μετά από χρόνια που τα βάφει, αρχίζει το δέρμα να διαμαρτύρεται από αυτά τα προβλήματα που είπα λίγο πριν. Οπότε σιγά σιγά βάζει τις ρίζες, φεύγει το βαμμένο, το κόβουν και έχουν το φυσικό τους χρώμα. Και με απλό τρόπο, ούτε τα βάφει και ανά πάσα στιγμή το έχει στο σπίτι του, το περνάει αυτό. Κύριε Καμπούρη. Κοστίζουν, να κάνω μια ερώτηση, κοστίζουν ακριβά αυτά? Ρωτάνε κόσμος. Όχι. Μια περιουσία κοστίζουν, ρωτάνε. Όχι, εγώ θα πω για το μαγικό νερό. Επειδή θα το πω, δεν είναι κρυφό, γιατί κυκλοφορούν στα φαρμακεία, κοστίζει 25 ευρώ. Τίποτα, βέβαια. Και είναι 250 ml. Δηλαδή, το κρατάει πάρα πολύ καιρό. Στην αρχή, κύριε Καμπούρη, πρέπει να το πω αυτό. Στην αρχή, η χρήση είναι συχνή. Δηλαδή, κάθε μέρα, κάποιος που θέλει να έχει ένα αποτέλεσμα, μπορεί να το βάζει και δύο φορές την ημέρα, γιατί δεν έχουμε παρενέργειες. Αυτό το έχουμε πει. Δεν υπάρχουν παρενέργειες. Τέλος. Μετά όμως, αφού γίνει το αποτέλεσμα, καλυφτεί, τα λευκά μαλλιά καλυφτούν. Όταν βγαίνει η ρίζα, δεν είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε μαύρο, λευκό στους ανθρώπους. Η ρίζα βγαίνει και είναι βαμμένο το υπόλοιπο. Είναι μαγικό, σας λέω. Είναι καταλαβαίνετε, φορά. Είναι ένα μαγικό προϊόν. Μετά μπαίνει δύο φορές τη βδομάδα. Που σημαίνει θέλει μερικά φιαλίδια το χρόνο. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να το αντέξει κάποιος, γιατί τη βαφή θα την αγοράσει. Θα αγοράσει τη βαφή, θα αγοράσει ένα υλικό που μπαίνει μέσα. Θα στο κομμωτήριο μόνο θα πάρει για να κάνω τη βαφή. Πόσα λεφτά θέλουνε. Ναι, ναι, αν θα πάει, φυσικά. Είναι γεγονός αυτό. Αυτό λύνει το πρόβλημα. Τελείωσε. Τελεία και παύλα. Να πούμε κάτι επίσης. Ρωτάνε επίσης κάποιοι τηλεθεατές οι οποίοι μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Μπορούν να τα βρουν στο φαρμακείο τα προϊόντα σας? Σε φαρμακεία, σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, φυσικά σε πολλά φαρμακεία. Σε επαρχία. Όταν όμως κάπου δεν υπάρχουν τα προϊόντα, πώς τα στέλνουμε στο εξωτερικό? Στη Γερμανία, στην Αμερική, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, παντού στέλνουμε. Μάλιστα. Κύριε Καμπούρη, προϊόντα. Θα πάρουν ένα τηλέφωνο, η αποστολή είναι δωρεάν. Θα πάρουν ένα τηλέφωνο, θα τους πούμε. Γίνονται εκπτώσεις από την εκπομπή σας, υπόσχομαι, το υπόσχομαι αυτό στην εκπομπή σας. Να πάω λίγο στο. Θα πω για τα νύχια στο τέλος. Θα πάω λίγο στην αγωγή της πτώσης των μαλλιών. Το σαμπάν. Είναι ένα σαμπάν που ονομάζεται Κατούτα. Θα λούζεται το κεφάλι τους, οι άνθρωποι θα λούζονται χωρίς να φοβούνται ότι θα πέσουν τα μαλλιά. Είναι ένας μύθος αυτός ότι παίρνουν τα μαλλιά στο λούσιμο. Με τα δικά μου προϊόντα δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Μετά έχουμε τη λοσιόν. Δηλαδή, αφού λούσουμε τα μαλλιά, λίγο τα σκουπίζουμε, έχουμε τη λοσιόν. Ωραία. Αυτή είναι η λοσιόν. Να το δείξω και τώρα. Πάμε για να προλάβουμε. Ανοίγουμε λοιπόν το προϊόν και ορίστε. Και βάζουμε στα μαλλιά μας. Είναι απλό. Είναι απλά τα πράγματα. Όσο απλά δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος. Επίσης, για το μουσι μουστάκι που έχουν πάρα πολλοί. Τώρα είναι της μόδας πλέον. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τρώνε, μυρίζει το πρόσωπο, το μυρίζουν με το τα δέρμα τους. Έχουν σπηριά, τα γένια και δεν βλέπετε που καταλήγει. Έχουν φαγούρα και κακοσμία. Αυτό λοιπόν το προϊόν είναι το τέλειο. Απλά θα βάλουν στο χέρι τους λίγο και θα πληθούν όπως κάνουν με το κεφάλι. Είναι δηλαδή σαν σαμπουάν.
και για τα νύχια. Κύριε Καμπούρη, πρέπει να το πω αυτό. Πάμε και για τα νύχια, γιατί πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις. Πάμε γρήγορα και για τα νύχια να μας πείτε. Το ειδικό προϊόν αυτό, ένα πέρασμα, και δέστε εδώ. Υποφέρουν άνθρωποι, κύριε Καμπούρη, δεν πρέπει να το δώσουμε, να δώσουμε το μήνυμα αυτό. Δώστε τη λύση! Είναι... Βοηθήστε τον κόσμο! Ναι, αυτή είναι. Σα ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε, πιστεύω, σε επόμενες εκπομπές. Το τηλέφωνο είναι 210-7213-514. 514 για την Αθήνα. Και για Θεσσαλονίκη. 210-229-626 για την Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ να τους ενημερώσουμε, να τους απαντήσουμε. Χρόνια γίνεται αυτή έτσι, η επαφή να με τον κόσμο. Να είσαστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Δεν αγοράζουμε προϊόν και τους εγκαταλείπουμε. Βέβαια, θα τα ξαναπούμε. Να είσαστε καλά.